Το ζήτημα των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων πράγματι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που αγγίζει μεγάλο μέρος των πολιτών, των συμπολιτών μας. Και όπως γνωρίζετε, ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου είναι από τους πρώτους συλλόγους πανελληνίους, ο οποίος δήλωσε συμμετοχή στο πρόγραμμα για την παροχή βοήθειας, δωρεάν βοήθειας νομικής στα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, συντάσσοντας σχετικό κατάλογο, από το οποίο μπορούν να κάνουν χρήση οι πολίτες και να έχουν δωρεάν στήριξη κατά το στάδιο της υποβολής αίτησης προς την τράπεζα και της διενέργειας σχετικής διαπραγμάτευσης, προκειμένου να επιληθεί εξοδικαστικώς η διαφορά με τις τράπεζες. Εκείνο που θέλω να σημειώσω σε αυτήν την τώρα, σε αυτό το στάδιο, είναι ότι δυστυχώς έχουμε πολλά προβλήματα με τις τράπεζες στις οποίες απευθύνονται οι πολίτες. Και εξηγούμε, παρανόμως οι τράπεζες δημιουργούν διάφορα προσκόμματα στους πολίτες με τους οποίους έρχονται σε επαφή και ειδικότερα ζητούν αδικαιολόγητα και παράνομα πληρεξούσιο και μάλιστα συμβολογραφικό από τους δικηγόρους οι οποίοι συναλλάσσονται με τις τράπεζες για τα ζητήματα αυτά, ενώ κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται πουθενά. Και η προφορική εντολή δηλαδή προς τον δικηγόρο αρκεί για να γίνει διαπραγμάτευση. Άλλωστε, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό η σύνταξη δηλαδή και χρήση συμβουλογραφικού πληρεξουσίου αποτελεί μια επιβάνηση για τον πολίτη και μάλιστα για έναν υπερχρεωμένο ήδη πολίτη. Ή άλλο περιστατικό το οποίο μου καταγγέλθηκε είναι ότι υπευλήθη αίτηση από πολίτη για να του χορηγηθεί βεβαίωση περί των οφειλών του προς την τράπεζα, όπως προβλέπει ο νόμος, δηλαδή το 3869 του 2010, και η τράπεζα ζήτησε αμοιβή και μάλιστα 50 ευρώ. Πράγμα το οποίο είναι επίσης παράνομο. Προβλέπεται ρητά στο νόμο υποχρέωση της τράπεζας να παρέχει αυτή την βεβαίωση και μάλιστα χωρίς καμία απολύτως αμοιβή. Μου καταγγέλθηκε επίσης ότι απαιτούν οι τράπεζες να γίνονται πηδώσεις των δικογράφων, των σχετικών δικογράφων και αιτήσεων και προς τις πρακτικές εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται. Πράγμα το οποίο επίσης είναι παράνομο και δεν προβλέπεται πουθενά στον νόμο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά αποτελούν προσκόμματα τεχνητά τα οποία δημιουργούν οι τράπεζες στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν τους πολίτες που έρχονται σε συναλλακτική επαφή μαζί τους από το να επιδιώξουν την ικανοποίηση των δικαιωμάτων τους, που είναι αυτά που προβλέπει ο νόμος 3869, δηλαδή η εξοδικαστική ρύθμιση, ευνοϊκή ρύθμιση, μείωση και ρύθμιση του χρέους τους. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου, ο οποίος είναι αποδέκτης αυτών των καταγγελιών, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και με το Ινστιτούτο Καταναλωτή, με το οποίο βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή και επικοινωνία, θα αντιμετωπίσει όλα αυτά τα περιστατικά και θα λάβει τα δέοντα μέτρα. Θα προβεί στις δέουσες καταγγελίες και θα λάβει τα δέοντα μέτρα για κάθε περιστατικό τέτοιο, παράνομο, για κάθε τέτοια παράνομη πράξη, η οποία θα του καταγγέλλεται επωνύμως.